Το πρώτο σχόλιο για το δικό σας, για τη νέα κυβέρνηση, για το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Είδαμε τα εκλογικά αποτελέσματα, είδαμε σήμερα αρκετές τελετές παραδόσεων και παραλαβών υπουργείων. Φαίνεται ότι πραγματικά αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει, ότι έχουμε μια αλλαγή κυβέρνηση χωρίς ουσιαστική αλλαγή πολιτικής, είναι και πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται εμείς τώρα να κάνουμε καμία βαθιστόχαστη συζήτηση πάνω σε αυτό, αρκεί να ακούσουμε ξανά τα σχόλια τα οποία έκαναν οι υπουργοί της νέας κυβέρνησης που παραλάμβαναν, όπου όλοι τους, σχεδόν στη μεγάλη τους πλειοψηφία, αναγνώρισαν το έργο που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση στα κάθε υπουργεία, στα υπουργεία που παραλάμβαναν. Το θεωρούν μια σοβαρή παρακαταθήκη και θα συνεχίσουν χτίζοντας πάνω σε αυτό το έργο. Ποιο ήταν το έργο? Θεωρείτε ότι δεν έγινε κανένα έργο και δεν θα κάνουν και οι υπόλοιποι? Όχι, δεν θεωρούμε, έργο, δεν θεωρούμε, αυτό, δεν θεωρούμε αυτό. Θεωρούμε ότι κοιτώντας, δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένουμε και τις προγραμματικές δηλώσεις, ούτε ο λαός κατά την άποψή μας πρέπει να περιμένει τις προγραμματικές δηλώσεις, γιατί αν διαβάσει κανείς τα προγραμματικά προγράμματα, τα κυβερνητικά προγράμματα με τα οποία και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκαν στις εκλογές τις περασμένες, εκτός από την αντιπαράθεση που πραγματικά γινόταν πριν σε σχέση με το ποιος αντέγραψε από ποιον το κυβερνητικό πρόγραμμα, ήταν ένα από τα ευτράπελα της προεκλογικής περίοδου, θα δούμε ότι και τα δύο κόμματα είχαν συγκεκριμένα πράγματα μέσα, τα οποία αποτυπώθηκαν και στην τελευταία έκθεση της Κομισιόν, τα οποία ήρθε και σήμερα να ελέγξει και το Eurogroup. Εμείς δεν έχουμε αμφιβολία ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια σκληρή αντιλαϊκή κυβέρνηση. Γιατί θα κληθεί να συνεχίσει στην πολιτική που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, των μνημονιακών νόμων, των δεσμεύσεων, της αυξημένης εποπτείας, των ματωμένων πλεονασμάτων, των μέτρων μέχρι το 2060. Και θα κληθεί, αν θέλετε, και πολύ γρήγορα, γιατί το Eurogroup έβαλε συγκεκριμένα ζητήματα, αυτά που έχουν μείνει δηλαδή από τις δεσμεύσεις. Ξαναβάζει το ζήτημα των συντάξεων, των ασφαλιστικών ταμείων. Θα ανοίξουν τα ζητήματα των πληστηριασμών. Άρα ο λαός μας πρέπει να είναι έτοιμος να δώσει τις αντίστοιχες απαντήσεις με οργανωμένο τρόπο, με μαζικό τρόπο, το επόμενο διάστημα. Τώρα είναι μια μεγάλη βεντάλια ζητημάτων. Αν κάτσουμε να αναλύσουμε το καθένα από αυτά, θα πάρουμε πάρα πολύ ώρα. Για τη σχέση, την καλύτερη και πιο αγαστή συνεργασία που είχε ποτέ. Που είχαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με μια ελληνική κυβέρνηση που αυτή ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και πολύ καιρό έχει πει ότι χαίρεται πάρα πολύ που έχει χτιστεί, αφού έχει διανυθεί τόσο πολύ έδαφος. Ένα έδαφος το οποίο ήρθε και έχει πολλαπλασιάσει τις αμερικάνικες βάσεις στο ελληνικό έδαφος, που καθιστούν την Ελλάδα στόχο. Αυτό ο ελληνικός λαός πρέπει να το έχει στο νου του. Στόχο. Στόχο, βεβαίως. Στόχο των αντιπαραθέσεων, μπορεί να είναι και πολεμικές, μεταξύ των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άλλες πολύ ισχυρές καπιταλιστικές δυνάμεις, όπως είναι η Ρωσία, η οποία τώρα παίζει στην Ανατολική Μεσόγειο, στο ζήτημα της εξόρυξης των υδρογόνων ανθράκων, σε μια περίοδο που η Τουρκία, με την κάλυψη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμάχων υποτίθεται που εμείς. Η Ρωσία θα χτυπήσει την Ελλάδα, δηλαδή. Δεν είπα αυτό. Είπα όμως ότι έχει κάνει δήλωση συγκεκριμένη ο πρόεδρος της Ρωσίας που λέει ότι οποιαδήποτε υπονομευτική δράση στο μαλακό της υπογάστριο θα θεωρηθεί εχθρική πράξη. Όπως είναι το να φτιάχνει στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ στο μαλακό υπογάστριο. Να περάσω σε ένα δεύτερο. Με προκαλείτε να ρωτήσω όμως. Δηλαδή, το ρωτάω συνεχώς. Τι θα κάνουμε? Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Κοιτάξτε να δείτε. Το ζήτημα δεν είναι αν θα πούμε. Τι να κάνουμε? Και ξαφνικά μόνοι μας, τι θα κάνουμε? Το ζήτημα καταρχήν σε αυτή τη φάση. Το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξουσίας, το οποίο λύνει και τα ζητήματα της τοποθέτησης σε σχέση με τα άλλα κράτη και λαούς. Γιατί λέμε ότι αν φύγει από τη μέση το παζάρεμα για το ποιος μεγάλος μονοπωλιακός όμιλος θα κάνει κουμάντο στους φυσικούς πόρους μιας χώρας. Γιατί γι' αυτό γίνεται η όλη συζήτηση. Αν θα είναι αμερικάνικα, τουρκικά, αμερικάνικα, γαλλικά, ιταλικά, θα μπορούσαμε να τα λύσουμε με σχέσεις αμοιβαίας και υποφελούς συνεργασίας με τους λαούς των χωρών. Όμως λέω ότι σήμερα δεν μπορεί να είναι η λύση βάζω τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο μπλέντερ με την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου για να προασπίσω τα συμφέροντα του ενός ή του άλλου ομίλου. Να περάσω πολύ σύντομα σε ένα δεύτερο επίπεδο. Αν θέλετε, για να πολύ τελειώσουμε σύντομα. Σε λίγο. Είναι φυσικό να υπάρχει μια τόσο όμορφη και χαλή συζήτηση στο τραπέζι. Γιατί? Μόλις τελειώσαν οι εκλογές, αλλά κρύο μαλώνουμε από τώρα. Μα δεν έχει νόημα. Να μιλάμε έντονα. Εγώ περιέγραψα, με αδικείτε, κύριε Αλαφάνο. Περιέγραψα πάρα πολύ θεμελιώδεις διαφωνίες. Είπα ότι είναι δύσκολο, επειδή είμαστε στα 24 ώρα σχηματισμού της κυβέρνησης. Κύριε Παπά, εγώ αυτά που λέμε στην τηλεόραση να τα ακούει ο κόσμος με κατανόηση, διότι είμαστε στις μέρες που σήμερα ακόμα δεν κάνουμε. Η διαφωνία είναι το επίκεντρο της δημοκρατίας. Ακριβώς. Να καταλήξω. Η παράδοση παραλαμβάνει. Να κλείσω σημαντική στιγμή. Προφάνω. Να κλείσω το επιχείρημά μου. Γιατί αυτή η καλή συζήτηση, το καλό κλίμα και η αγαστή συνεργασία υπήρχε και πριν και μέσα στην Ελληνική Βουλή. Γιατί προφανώς τα θετικά μέτρα, τα αντίμετρα αυτή των πλεονασμάτων, βεβαίως, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Παπάς. Καλά. Και οι μάχες στην Ελληνική Βουλή. Ακούστηκαν απίστευτα πράγματα. Οι μάχες στην Ελληνική Βουλή κρίνονται από το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών.
και τα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη μεγάλη του πλειοψηφία. Θα τα εφαρμόσει τώρα η Νέα Δημοκρατία, η οποία και τα ψήφισε. Θα τα εφαρμόσει. Θα ανατρέψει τον νόμο τραγουδιστή. Ορισμένα μέτρα τα ψηφίσαμε. Θα ανατρέψει τον αντιαπεριακό νόμο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.